Σειρές που αγαπήσαμε και αγαπάμε μέχρι και σήμερα. Σειρές που όσα χρόνια και αν περάσουν, όσες φορές και αν τις έχουμε δει, πάντα υπάρχει διάθεση για ακόμη μία. Το μόνο σίγουρο είναι πως από τη δεκαετία των 90s προέκυψαν σειρές οι οποίες είναι viral μέχρι και σήμερα. Είτε για τις ατάκες τους, είτε για την πλοκή τους ή για τους πρωταγωνιστές τους. Στις 6 Μαΐου του 2004, 51,1 εκατομμύρια άνθρωποι συντονίστηκαν για να παρακολουθήσουν το μεγάλο φινάλε μιας από τις πιο θρυλικές σειρές παγκοσμίως. Ρέιτσελ, Μόνικα, Φίμπι, Ρος, Τσάντλερ και Τζόι συνθέτουν την παρέα της πιο διαφημιστικής εξάδας που μας συντρόφευε για 10 ολόκληρα χρόνια. Ήταν τα φιλαράκια που μέσα από τις άλλοτε ξεκαρδιστικές και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες τους κατάφεραν να πείσουν μέχρι και τον πιο δύσπιστο τηλεθεατή να παρακολουθήσει έστω και ένα επεισόδιο. You don't look good, Joe. Well, the fridge broke, so I had to eat everything. So anyway, how do you want to pay me? Is this a service you're providing me? Το 1998 μας συστήνεται για πρώτη φορά η Κάρι Μπράτσο, η γυναίκα επιτομή του στυλ που μαζί με τις αγαπημένες της φίλες Σάρλοτ, Σαμάνθα και Μιράντα μας ξεναγούν σε ένα κόσμο γεμάτο ρούχα, ιστορίες αγάπης, χωρισμού και μια δυνατή φιλία μεταξύ γυναικών, κόντρα σε όλα τα στερεότυπα περί γυναικείας φιλίας. Η σειρά έκανε πρεμιέρα τον Ιούνιο του 1998 και ολοκληρώθηκε έπειτα από 6 σεζόν, κερδίζοντας πολλά σημαντικά βραβεία, μεταξύ των οποίων 7 Emmy και 8 χρυσές σφαίρες. Ο αυθόρμητος και γεμάτος χιούμορ πρίγκιπας του Μπελέρ βρίσκεται πάντα μπλεγμένος στις πιο απίθανες καταστάσεις. Η μητέρα του νεαρού Will Smith από τη Φιλαδέλφια τον στέλνει στο Μπελέρ για να ζήσει με τους πλούσιους θείους του, προκειμένου να πάρει σωστές αξίες και αρχές. Αν και με τον ερχομό του φέρνει τις πιο απίθανες καταστάσεις, είναι εκεί για να υπενθυμίσει στην οικογένεια Banks πόση αξία έχουν οι ανεκτίμητες μικρές οικογενειακές στιγμές. Μια σειρά που έκανε πρεμιέρα το 1990 και ολοκληρώθηκε έπειτα από 148 επεισόδια. Η Φραν Φάιν είναι μια πολίτρια καλλιτικών που εντελώς ξαφνικά εμφανίζεται στην πόρτα του πλούσιου χείρου θεατρικού παραγωγού του Broadway, Maxwell Sheffield, και γίνεται η νταντά των τριών παιδιών του. Η χαρακτηριστική φωνή, η θελκτική σιλουέτα, τα μαλλιά και το ντύσιμό της καθιστούν την περσόνα της την πιο αξιολάτρευτη νταντά των 90s. Xena, the warrior princess. So let the combat begin. Η πριγκίπισσα του πολέμου Ζήνα, αν και έκανε την πρώτη της εμφάνιση ως κακός χαρακτήρα σε 3 επεισόδια της σειράς του Ηρακλή, κατάφερε όχι μόνο να εντυπωσιάσει το κοινό, αλλά και να ξεπεράσει την προηγούμενη σε επιτυχία. Η δυναμική γυναικεία φιγούρα που μπορούσε να αντιμετωπίσει επίσης όριστους άνδρες πολεμιστές, αλλά και τα έντονα ιστορικά στοιχεία της ελληνικής, της ρωμαϊκής και όχι μόνο μυθολογίας, κατέστησαν τη συγκεκριμένη σειρά ως μία από τις πιο πολύ συζητημένες όλων των εποχών. Η εφηβική σειρά Beverly Hills έκανε πρεμιέρα το 1990 και παρά τα αρχικά χαμηλά νούμερα τηλεθέασης κατάφερε να κυριαρχήσει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες για 10 ολόκληρες σεζόν. Μάλιστα ξεχώρισε για έναν ακόμη λόγο αφού τόλμησε να θίξει λεπτά για την εποχή ζητήματα όπως η ομοφοβία, ο αλκοολισμός, τα δικαιώματα των ζώων, η ενδοοικογενειακή βία και το AIDS. Η χημεία των πρωταγωνιστών, η πρωτοτυπία του σεναρίου, το πάντρεμα του μεταφυσικού με το ορθολογικό και οι διάφορες θεωρίες συνωμοσίας ήταν τα συστατικά που εξασφάλισαν στην επιτυχημένη σειρά επιστημονικής φαντασίας 5 σφαίρες 16 Emmy και συνολικά 102 υποψηφιότητες για βραβεία. Η αμερικανική δραματική τηλεοπτική σειρά επιστημονικής φαντασίας The X-Files έκανε πρεμιέρα το Σεπτέμβριο του 1993, ολοκληρώθηκε σε 11 σεζόν, ενώ μεταφέρθηκε 2 φορές και στον κινηματογράφο.